Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα και τον Λιγεράκη, εδώ στον αγώνα. Τι σημαίνει αυτό το βιβλίο, γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο, «Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμόξεων στην εποχή της COVID-19. Διότι κάποιος θα έλεγε ότι είναι ένα πόνημα, ένα εγχειρίδιο που είναι χρήσιμο για εσάς, για τα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, υπηρεσιών δημοσίας υγείας, λοιπόν φορέων, για τους επαγγελματίες, αλλά λέτε ότι είναι πραγματικά χρήσιμο και για τους πολίτες. Να μας πείτε το γιατί. Ναι, βεβαίως, γιατί δεν είναι ένα καθαρά επιστημονικό βιβλίο. Η γραφή και η γλώσσα του είναι σε απλό λόγο, για να μπορέσουν και οι πολίτες να διαβάσουν, να καταλάβουν με τι έχουμε να κάνουμε. Και αν δείτε και τον τίτλο, δεν αναφέρεται μόνο στο νέο κορονοϊό. Είναι γνωστό, το έχει αναφέρει ήδη με στελέχη του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι και στο μέλλον, δυστυχώς, θα έχουμε νέες εξάρσεις από νέους ιούς, τέτοιες καταστάσεις που αυτή τη στιγμή έχουμε το εμβόλιο και μαζί τα μη περιβαλλοντικά μέτρα, τα μη φαρμακευτικά μέτρα ελέγχου. Δηλαδή, επειδή άκουσα και πριν βγούμε στον αέρα αυτό που λέτε, ότι μόνο το εμβόλιο αυτή τη στιγμή δεν είναι η λύση στην πανδημία, είναι εμβόλιο και η τήρηση των μέτρων. Και μέσα στα μέτρα πρόληψης είναι και τα τεστ, που πολύ σωστά είπατε, πρέπει να κάνουν, να συνεχίζουν να κάνουν και οι εμβολιασμένοι. Όλα λοιπόν αυτά έχουν καταγραφεί, έχουν, ας πούμε, ξεκινάμε με το τι είναι αυτός ο νέος κορονοϊός, τι συμπτώματα φέρει όταν νοσίζει κάποιος με την COVID-19, αλλά κυρίως μεγάλη βαρύτητα του βιβλίου είναι πώς προστατεύεσαι τηρώντας τα μέτρα, τα μη φαρμακευτικά μέτρα. Μεγάλο κομμάτι επίσης του βιβλίου που πέρυσι, κύριε Δουλγεράκη, θυμάστε, αναλωθήκαμε πιο πολύ με τα θέματα καθαρισμού απολίμασης. Έκλεινε ένα σχολείο, ένας δήμος, ένα γραφείο, το πρώτο πράγμα φωνάζαμε την εταιρεία, έκανε την απολίμαση. Φέτος η και μεγάλη με βαρύτητα. Και με εσάς, τους επόπτες υγείας, να λέτε και εσάς προσωπικά ότι να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μετά από μια τέτοιου είδους απολίμανση που δεν ξέρουμε τι χρησιμοποιείται και αν δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας, ενδεχόμενα να χρειάζεται δεύτερη απολίμανση καθαρισμός από τα φάρμακα τα οποία πέφτουν πάνω στις επιφάνειες που μπορεί να κουμπάει ο καθένας από εμάς, τα παιδιά μας κλπ. Ακριβώς. Και γίνανε και υπερβολές. Όλα αυτά καταγράφονται στο βιβλίο, όπως καταγράφεται και η νέα, η τελευταία τάση που εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το αμερικάνικο. Μετακινηθείτε λίγο, να έχετε την καλοσύνη για να μπορούμε να σας ακούμε λίγο πιο καθαρά. Έτσι κάνει λίγο κάποιες διακοπές που να μην έχουμε θέματα. Συγγνώμη, συνεχίστε. Η κινητή τηλεφωνία έχει κάποια θέματα. Τώρα λοιπόν η νέα τάση λέει ότι αν έχουν περάσει 24 ώρες από τότε που κάποιο κρούσμα βρέθηκε σε ένα χώρο ή ήρθε σε επαφή με μια επιφάνεια τα αποκρίματά του, τότε, μόνο τότε, αν δεν έχουν περάσει 24 ώρες, πάμε σε κομμάτι καθαρισμού και απολύμανσης. Εάν έχουν περάσει 24 ώρες, πάμε σε απλό καθαρισμό και μετά από 2-3 μέρες δεν κάνουμε καν ούτε καθαρισμό. Και θυμηθείτε, εσείς το έχετε αναδείξει πολλές φορές, τι υπερβολές έγιναν με τα βιτιοφόρα που έριχναν χλωρίνες σε πλατείες, σε παιδικές χαρές, έτσι, σε πεζόδρομους. Κοιτάξτε να δείτε, ο φόβος τις περισσότερες φορές προκαλεί προβλήματα. Χάνουμε την ψυχραιμία μας, δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε πράγματα. Εάν δεν είσαι ειδικός και δεν ξέρεις, δυστυχώς πας σε υπερβολές. Εμείς δεν ακούσαμε ή δεν ακούγαμε τις περισσότερες φορές τους ειδικούς. Τώρα χρησιμοποίησα παρελθόντα χρόνο, λες και τους ακούμε σήμερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε λίγο καλύτερη γνώση σήμερα του πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Ακριβώς. Και τώρα η γνώση αυτή μας οδηγεί στον αερισμό των χώρων. Το είχαμε πει, το λέγαμε, νομίζω και μαζί το λέγαμε πέρυσι. Τώρα όμως είναι προφανές ότι μιλάμε πλέον για μονάδες καθαρισμού, είτε αυτές είναι φορητές είτε για τα κεντρικά συστήματα. Μιλάμε ότι πρέπει να δούμε λίγο και την επικινδυνότητα των μικρότερων αερολυμάτων από τα 5 μάικρον που μας φόβιζαν, που δεν πάνε μακρύτερα από το 1,5 μέτρο, και να δούμε και αυτά που πάνε και στα 5 και στα 8 και στα 10 μέτρα. Άρα λοιπόν μιλάμε πλέον για τεχνητό αερισμό με τη χρήση φίλτρων HEPA. Το ακούτε διαρκώς πλέον από επιστήμονες στις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει στα σχολεία με φορητές συσκευές
καθαρισμού, την αποκλειστική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, σωστά όμως και την κατάλληλη μάσκα, όλα αυτά μαζί με τα υπόλοιπα μη φαρμακευτικά μέτρα παρουσιάζονται με, θεωρώ, από ό,τι μας λένε και οι πρώτοι αναγνώστες, με απλό και κατανοητό τρόπο που να αφορά και πολίτες. Γι' αυτό η Περιφέρεια εξέδωσε 10.000 αντίτυπα από αυτό το βιβλίο και διανέμεται δωρεάν με αποκλειστικά έξοδα της Περιφέρειας και θα χαρούμε πάρα πολύ να βρεθεί όσο το δυνατόν σε περισσότερα χέρια. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή που θα διανεμηθεί, εννοείται, και πάλι δωρεάν σε όποιον το ζητεί. Άρα λοιπόν, τα κεφάλαια του βιβλίου είναι γνωρίζοντας τον ιό SARS-CoV-2 μετά από τόσους μήνες και τους τρόπους μετάδοσης του ιού. Η νόσος COVID-19, περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς της λοιμωξής COVID-19, καθαρισμός, απολίμανση, που είναι πολύ βασικό, βιοκτώνα, νομοθεσία, υγεία και ασφάλεια χρήσης και διαχείριση των αποβλήτων. Και το τελευταίο επίσης πολύ σημαντικό. Βέβαια, βέβαια. Και δυστυχώς ο πλανήτης μας επιβαρύνθηκε πάρα πολύ τώρα με την πανδημία. Αφενός γιατί πήγαν στράφη όλες τις προσπάθειες ανακύκλωσης, γιατί ότι δεν ανακυκλώναμε τα περισσότερα πλαστικά που χρησιμοποιούσαμε, είτε αυτές λέγονται μάσκες είτε λέγονται γάντια. Και επίσης έχουμε πάρα πολλά από αυτά τα τεστ που δυστυχώς και υπηρεσιακά, νομίζω, και το κανάλι σας είχε αναδείξει, βρέθηκαν στο περιβάλλον, καίγονταν ή θάβονταν. Άρα λοιπόν, αυτές, αφού μας είπαν ότι τα θετικά τα κλείνετε σε κάνα δυο σακούλες και τα πετάτε μέσα στα σκουπίδια σας, τα αρνητικά βάλτε τα σε μία σακούλα και πάλι στα σκουπίδια σας. Εγώ τι να κάνω, πού να το πήγαινα. Ακριβώς. Και αν περπατήσετε και τώρα στους δρόμους, δυστυχώς σε κάποια μεριά θα δείτε μάσκες χάμω, θα δείτε όλα αυτά τα τεστ και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι αλήθεια, μεγάλη αλήθεια. Ακριβώς. Νομίζω ότι κατορθώσαμε, γι' αυτό και άργησε, κυρία Δουλγεράκη, η έκδοση. Είχαμε σκοπό να βγει τον Ιούλιο-Αύγουστο, όμως οι αλλαγές με την έλευση της μετάλλαξης Δέλτα, που τροποποίησε εκ νέου πάλι. Δηλαδή, όταν μιλούσες για μετάδοση στα 15 λεπτά, όταν είσαι σε απόσταση του 1,5 μέτρου, αυτό ξέρετε πήγε στράφη τώρα. Αρκούν από λίγα λεπτά, μέχρι κάποιοι ειδικοί λένε κάποια δευτερόλεπτα, όταν βρεθεί σε επαφή σε πολύ κοντινή απόσταση με κάποιον φορέα της νόσου, να νοσείς. Γι' αυτό και έχουμε τόσο μεγάλες καθημερινά νοσήσεις, μεγάλο αριθμό. Αφήστε το πάλι. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, εμβολιασμένοι ή ανεμβολιαστοί, την κάτσαμε τη βάρκα πάρα πολύ απλά. Και επίσης θέλω να συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω έχουμε συζητήσει αρκετές φορές αυτό το διάστημα με την έναρξη της πανδημίας και εμείς ως Πανελλήνια Ένωση Υποπτών Δημόσιας Υγείας είπαμε ότι αυτά με τα μαγαζιά, με τους μόνο εμβολιασμένους, όλα αυτά δεν είναι ότι πιο ασφαλές, με την έννοια πια. Καταρχήν δεν έχουμε εμβολιασμένους υπαλλήλους. Δεύτερον, δεν θα δώσουμε το αλάθη σε αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν την υπέρβαση για κάποιοι και κάποιοι εκπεποίθησαν και εμβολιάστηκαν. Και να τους πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα πρέπει να ξαναπροσέξεις την υγεία σου, δεν θα πρέπει να φοράς τη μάσκα σου. Αυτό δυστυχώς είναι ένα μεγάλο αγκάθι που πολλοί εμβολιασμένοι έχουν ως καθημερινή πρακτική. Εγώ δεν φοράω τη μάσκα, είμαι εμβολιασμένος. Εγώ δεν τηρώ την απόσταση. Εγώ δεν καθαρίζω πλέον τα χέρια μου και δεν τα κάνω αντισηψία. Ακριβώς γιατί έχω εμβολιαστεί. Την πρώτη φορά που πήγα στο γιατρό μου για να κάνω το αντιγρυπικό εμβολίο, μου είπε, το έλεγα δημόσια, προσέχετε, και το έλεγε και σε μένα και σε μέλη της οικογένειάς μου που πήγαμε, διότι οι εμβολιασμένοι έχετε ξεσαλώσει. Και το έλεγα, τι ακριβώς εννοείς? Πάτε οπουδήποτε χωρίς να λαμβάνετε τα μέτρα, δηλαδή χωρίς να είσαστε προσεκτικοί, σε χειραψίες, αμάσκα, χωρίς να κάνετε τα τεστ. Έχετε ξεχάσει ότι και κολλάτε, όπως επίσης ότι και μεταδίδετε. Απλά ξέρετε ότι είσαστε προστατευμένοι πολύ περισσότερο όταν κάνετε το εμβόλιο. Οι εντατικές έχουν και εμβολιασμένους. Το δείχνουν τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν καθημερινά, κύριε Παπαδάκη. Και χθες και πάλι στην επίσκεψή μου στο γιατρό μου είπε να προσέχετε οι εμβολιασμένοι, διότι σήμερα 7 εμβολιασμένοι που κλήθηκαν να τους εξετάσω και οι 7 θετικοί στον κορονοϊό. Δεν παίζει, στηρείτε τα μέτρα.
Αυτό, κύριε Δολυγεράκη, ναι, δεν υπερτονίζουμε ότι και ο εμβολιασμένος κόλλησε. Τονίζουμε αυτό, ότι δύο είναι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Εμβόλιο όσο πιο γρήγορα μπορούμε, δεν το αφήνουμε. Και η τρίτη δόση πρέπει να γίνει στην ώρα της. Δεν θα το σκεφτούμε. Αν και, αν θέλετε την άποψή μου, ένας που έχει κάνει και τις δύο δόσεις, άσχετα για ποιο λόγο τις έκανε. Νομίζω εύκολο είναι να πιστεί και να κάνει και την τρίτη. Το θέμα είναι να πιστούν αυτοί που δεν έχουν κάνει καν την πρώτη. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι υπάρχουν 10.000 βιβλία τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν για τους φορείς, για τις υπηρεσίες, για όλους τους πολίτες, για τους επαγγελματίες κλπ. Με απλό και κατανοητό τρόπο να γνωρίζουμε τι, πώς και γιατί. Εάν κάποιος αυτή την ώρα επιθυμεί να βρει το βιβλίο σας, υπάρχουν σημεία αναφοράς? Να πω, ας πούμε, την περιφέρεια, ότι μπορεί έχετε από εκεί να το προμηθευτεί. Γιατί θα μου διέφευγε. Μπορούν να περάσουν από το κεντρικό κτίριο της περιφέρειας και από το Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, δηλαδή στο Μάρκου Μουσούλου 15, που εδρεύει η έδρα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, γιατί έχουμε και την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Εκεί δεν υπάρχουν βιβλία, στο υγειονομικό δηλαδή που λέει, ξέρει ο πολίτης, είναι στη Μάρκου Μουσούλου και στην περιφέρεια. Αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή όποιος σύλλογος θέλει, που θέλει και μαζικά και μεγαλύτερη ποσότητα, να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου και με πολύ μεγάλη μας χαρά θα διαθέσουμε όσα τεύχει. Ωραία. Στα πλαίσια του εφικτού. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.